αγαπητέ Υπουργέ, φίλε Μιχάλη, για τα ροδάκινα, αλλά νομίζω ότι το Βελβετό πάνω απ' όλα έχει καλούς ανθρώπους για κατοίκους. Λοιπόν, σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι αξιωματικοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι βουλευτές, κύριοι Δήμαρχοι των Δήμων της περιοχής, σας θέλω ενωμένους και μονιασμένους. Μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας και να εγκαινιάσουμε τον αστυνομικό σταθμό εδώ στο Βελβετό της Κοζάνης. Η ασφάλεια είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής μας και είναι η αυτονόητη υποχρέωση που πρέπει να προσφέρει το κράτος στους πολίτες. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό. Η περιοχή σας, το Βελβετό, η ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας να είναι από τις πιο ασφαλείς περιοχές της χώρας. Αλλά πάντοτε ο εχθρός του κράτους είναι το καλύτερο. Άρα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προκειμένου τόσο οι κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι, όσο και οι επισκέπτες αυτής της πολύ όμορφης και ιστορικής περιοχής της πατρίδας μας να είναι και να αισθάνονται ασφαλείς. Είναι ευκαιρία. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους πολίτες εδώ στο Βελβετό αλλά και σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι, οι Έλληνες είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι. Οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε κάθε απειλή που μπορεί να υπάρξει απέναντι στην πατρίδα μας. Δυστυχώς στις μέρες μας ήταν γραπτό να αντιμετωπίσουμε και εμείς πόλεμο στην Ευρώπη και μάλιστα στην καρδιά της Ευρώπης από μια απάνθρωπη, παράλογη και παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εμείς είμαστε πάντοτε με την πλευρά της ειρήνης και του δικαίου. Είμαστε πάντοτε με την πλευρά που υπερασπίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική της ακεραιότητα. Και αυτό κάνει η πατρίδα μας έναντι οποιοδήποτε θα ήθελε να δημιουργήσει προβλήματα. Είμαι σίγουρος, κυρίε και κύριοι, ότι αυτό το αστυνομικό τμήμα να κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του και συμμερίζω με τις ευχές να έχετε λίγη δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.